Όλοι, λίγο πολύ έχουν ακούσει την έκφραση δοκιμή πρόσκρουσης, crash test ή αστέρια ασφαλείας που εφοδιάζονται τα καινούργια αυτοκίνητα. Από αυτές, βγαίνει μια βαθμολογία που χαρακτηρίζει και το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει ένα αυτοκίνητο στους επιβάτες, ακόμα και στους πεζούς. Το Euro NCAP ή αλλιώς European New Car Assessment Program είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός ελέγχου της παθητικής ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων. Ο συγκεκριμένος οργανισμός πραγματοποιεί τα crash test και αξιολογεί το επίπεδο της ασφάλειας που προσφέρουν, ενώ παράλληλα βαθμολογεί με άριστα το 5. Για να βγει όμως η τελική βαθμολογία, θα πρέπει το κάθε καινούριο αυτοκίνητο ξεχωριστά να περάσει 3 βασικά στάδια πρόσκρουσης. Το πρώτο αφορά με τοπική σύγκρουση του αυτοκινήτου με ταχύτητα 64 χιλιόμετρων την ώρα σε εμπόδιο που παραμορφώνεται και καλύπτει το 40% του πλάτους του. Η δεύτερη δοκιμασία αφορά πλευρική σύγκρουση, όπου το όχημα είναι σταθερό και προς αυτό κινείται και συγκρούεται μια ειδικά διαμορφωμένη μπαριέρα πλάτους 1,5 μέτρου και με ταχύτητα 50 χιλιόμετρων την ώρα. Τέλος, η τρίτη δοκιμασία αφορά πλευρική σύγκρουση με στήλο και ταχύτητα, αυτή τη φορά στα 29 χιλιόμετρα την ώρα. Η μέτρηση γίνεται από εκατοντάδες αισθητήρες, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι στα ειδικά ανδρίκελα που αντικαθιστούν τους ανθρώπους. Αυτοί καταγράφουν τα πάντα και βαθμολογούν την ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών, των παιδιών, ακόμα και των πεζών. Όπως είδατε, τα crash test πραγματοποιούνται με μικρές σχετικά ταχύτητες. Στην περίπτωση τώρα που ένα αυτοκίνητο χτυπούσε με 200 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα τοίχο, απλά δεν θα έμενε τίποτα.